ποιο δρόμο να διαλέξω. Έχουμε να συναγωνιστούμε πολύ δυνατό κοινό από το Ηράκλειο που μας έρχεσαι, γιατί πρέπει να ξέρουμε τη στάθμη του χειροκροτήματος μέχρι που θα φτάσει. Δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει. Το μόνο σίγουρο είναι, γιατί μέχρι στιγμής έχω κάνει τρεις στάσεις, είναι ότι βλέπω τον κόσμο πραγματικά να έχει τόσο ανάγκη από αυτήν την ελευθερία που πλέον τραγουδάμε, χορεύουμε, ερμηνεύουμε, εκφραζόμαστε όλοι μαζί παρέα και ότι πλέον μπορούμε να χορέψουμε. Είναι τόσο σημαντικό. Εντάξει, άλλωστε ξέρω και πολύ καλά ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολύ θερμή. Είμαστε, αλλά άλλο το καλοκαίρι και το θέατρο, το ανοιχτό με τα διαζώματα, με την πέτρα να καίει, να περιμένουμε τον όλα, άνθρωπό όλα, μας. Κοίτα, το νούμερο ένα στη ζωή μας είναι πρώτον να έχουμε την υγεία μας και μετά έρχεται και το κέφι. Αν δεν έχουμε την υγεία μας, ούτε κέφι έχουμε. Πιο πολύ, ο έρωτας σου πιο πολύ αγγίζει την υπερβολή. Πες μου τι θες εν τέλει. Πες μου τι θέλεις τελικά. Τι μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να περιμένει μετά από επιτυχίες, τραγούδια, ωραίο περιβάλλον να τον περιβάλλει όταν βρίσκεται στον εργασιακό του χώρο, κόσμο να τον αγαπάει, στη ζωή αυτή, ρε παιδί μου. Εγώ θα σου πω κάτι, επειδή έχουμε περάσει όλοι μας πάρα πολύ δύσκολα λόγω του COVID, μην νομίζω ότι κι εγώ δεν περιμένω να δω. Ναι. Περιμένω κι εγώ να δω. Ξέρω η ίδια τι έχω ανάγκη και θέλω να δω επίσης και τι περισσότερο έχει και ο κόσμος ανάγκη. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε περισσότερα πράγματα ανάγκη τώρα μετά από αυτή την περίοδο που ήμασταν ανοιγοκλίναμε και τα λοιπά, όσον αφορά για τη διασκέδαση. Ναι, φυσικά. Αλλά είχες και ένα μουζουράκι στη ζωή σου. Καλά, εννοείται. Και ένα Σάκη Ρουβά. Φέτος είχα και έναν Αργυρό. Τον Σάκη δεν τον βάζω καν, είναι στα πυρόβλητα. Ο Σάκης, αλλά ο μουζουράκης είναι, είναι η τσαχπινιά. Και το Σάκη και το Μουζουράκι. Φέτος ήρθε και στην παρέα μας ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν θέλω να μπω στη θέση σου και να διαλέξω. Μα δεν γίνεται να διαλέξεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιασμένη, τι να κάνεις. Όχι, το θέμα είναι ότι πάει πακέτο όλο αυτό το πράγμα για την ώρα. Τουλάχιστον μέσα στη δική μου καρδιά. Papa was a rolling stone. Με τη UNICEF έχουμε πολλά ωραία πράγματα που και ενημερώνουμε ακόμα, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Πηγαίνω 1 με 2 φορές το μήνα για να ενημερωθώ και τα λοιπά. Τώρα έχουμε βάλει και ένα πλάνο μέχρι το Δεκέμβριο μήνα, ποιες είναι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει και εγώ επίσης να ενημερώνω και τον κόσμο και τα λοιπά. Είναι μια υπέροχη συνεργασία και είναι μεγάλη μου τιμή που αναθέσαν αυτή τη θέση να την αναλάβω και τα λοιπά. Και εύχομαι πολύ σύντομα να δω κι άλλους πρέσβυρες καλής θελήσεως για την Ελλάδα στις UNICEF. Μάθετε περισσότερα και στηρίξτε το έργο μας στο unicef.org/Greece. Τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει βαθιά και μόνιμα τραύματα σε εκατομμύρια παιδιά και στις δύο πλευρές. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά, χρειάζονται ειρήνη τώρα. Προχθές έβλεπα την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παραλαμβάνοντας το βραβείο της ξέσπασε σε κλάματα και
θέλησε να το αφιερώσει όλους εκείνους που την αμφισβήτησαν. Αισθάνθηκες κάποια στιγμή, έστω στα πρώτα σου ξεκινήματα που δεν γνώριζαν όλοι ποια είναι η Έλενα Παπαρίζου, τον ήρθες για να μας εκπροσωπήσεις, ότι κάποιες αμφιβολίες, έτσι, αυτό στο πλάι του ματιού που... Ξέρεις κάτι, Χριστίνα, δεν μου αρέσει όταν εγώ προσπαθώ μέσα από τον καλλιτεχνικό τομέα και πες ότι ξέρω ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που με έχουν αμφισβητήσει. Δεν μου αρέσει να μαζεύω θυμό. Mm-hmm. Γιατί όταν αφιερώνεις και ένα βραβείο, σημαίνει ότι μέσα σου κουβαλάς μια στεναχωρία και ένα θυμό. Μέσα από το καλλιτεχνικό τομέα που βρίσκεσαι, πρέπει πάντα να απαντάς μόνο με περισσότερη δουλειά. Δική μου άποψη, ο καθένας, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Κάποιοι, και ο θυμός είναι ανθρώπινο στοιχείο. Reality check έκανα για να δω αν όντως είσαι τόσο καταπληκτική όσο έχουμε την εικόνα τι είσαι. Τι εννοείς? Ότι είσαι καταπληκτική, τι εννοώ. Ήθελα να τσεκάρω για ακόμα μια φορά ότι είσαι αυτός ο ωραίος ο τύπος που νομίζουμε, κατάλαβες, γιατί το έκανα. Παρ' όλα αυτά, έλα τώρα, έλα να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Δεν τους ζηλεύεις λίγο την Τζένιφερ και τον Μπεν που τα ξαναφτιάξανε μετά από τόσα χρόνια, ενώ ήταν ο μεγάλος της έρωτας? Δεν τους ζηλεύω, τους χαίρομαι. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ζηλεύω.